Φίλες και φίλοι χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο email σήμερα από μία φίλη εδώ στο κανάλι το οποίο όπως θα έχετε δει ήδη και στον τίτλο έχει θέμα να σου πω μια ιστορία είμαι μια γυναίκα γύρω στα 60 και αυτά που γράφεται στη Θέκλα τα βίωσα σχεδόν όλα Αγαπημένη μου Θέκλα, γεια σου λέει φίλη παρακολούθησε ένα βίντεο σου σήμερα για μια γυναίκα 43 ετών που είχε 7 μήνες σχέση με έναν που ήθελε να της κάνει παιδί για να την κρατήσει κτλ. Αλλά ήταν ό,τι να είναι. Και θυμήθηκα μια δική μου παλιά ιστορία, την τελευταία σοβαρή σχέση μου στα 45 μου, με έναν 38χρονο πατέρα δύο παιδιών σε διάσταση όπως συστήθηκε. Πιστεύω ότι θα μπορούσες να την κάνεις βίντεο ως παράδειγμα προς αποφυγή, αν εσύ το θελήσεις βέβαια έτσι για να δούμε τι άλλο μπορούν να σκαρφιστούν ορισμένοι εκτός από τα ψέματά τους ή το love bombing, δηλαδή τον βομβαρδισμό αγάπης που κάνουν άρχισε στην αρχή, προκειμένου να πετύχουν βόλεμα ή να τους σπιτώσει κάποια, να τους ερωτευθεί ή και να τους λυπηθεί και να τους δώσει λύσεις στα προβλήματά τους. Με τον 38χρονο γνωριστήκαμε στο Σύλλογο Γονέο Δημοτικού Σχολείου όπου πήγαιναν τα παιδιά μας. Εγώ ήμουνα διαζευγμένη, εκείνος παντρεμένος με δύο παιδιά και ήμασταν και οι δύο στο Σύλλογο Γονέων του Δημοτικού Σχολείου. Οπότε βλεπόμασταν και στις συναλεύσεις και στην προετοιμασία γιορτών και λοιπά και για καφέ εκτός σχολείου. Μου παρουσίασε τον εαυτό του ως κακοποιημένο συναισθηματικά και ψυχολογικά από τη σύζυγό του και είπε σε όλους ότι ήταν σε διάσταση. Ότι έβλεπε τα παιδιά μετά το σχολείο δύο ώρες μέχρι να γυρίσει η σύζυγός του από τη δουλειά και μετά έφευγε και έμενε στο πατρικό του. Τον πίστεψα. Μερικές φορές μου έφερνε τα παιδιά, τα παιδιά του στο σπίτι αν είχε δουλειά εκείνη την ώρα και τα έπαιρνε το απόγευμα. Φαινόταν πολύ καλός πατέρας, με σωστές ιδέες και καλή ψυχή γενικά. Ευαίσθητος και σχεδόν κλαίγοντας μου μίλησε για τα προβλήματα γάμου του και ότι είχαν πάρει την απόφαση να χωρίσουν δυστυχώς, παρόλο που μόλις λίγους μήνες πριν είχαν μπει στο νέο σπίτι που έκτησαν στην περιοχή μας. Με κλάματα η προσέγγιση του αρχικά. Ευαίσθητη κι εγώ, μόνη, χωρισμένη όπως σου έγραψα με δύο παιδιά να περνάω και δύσκολα οικονομικά. Στεναχωρήθηκα αρχικά πολύ για τα παιδιά του, μετά για τον ίδιο. Ιδίω όταν έμαθα ότι όταν ήταν μικρό, αυτόν και τον αδελφό του του είχαν βάλει σε ορφανοτροφείο οι γονεί του για κάποια χρόνια λόγω οικονομικών δυσκολιών. Εκεί κατέρευσα. Πολλές συζητήσεις, πολλή αυτοανάλυση, εξομολόγηση για το γάμο του, για προηγούμενη πριν το γάμο του σχέση σοβαρή, όπου ήθελε να μου δείξει πόσο δοτικό είναι στις γυναίκες, αναδρομές στα δύσκολα του χρόνια κλπ. Και κλπ. Και Πολλές πληροφορίες για όλους και όλα. Μετά μου την έπεσε κανονικότατα. Έντονο φλερτ, πολύ νιάξιμο, με τον καιρό δεθήκαμε πολύ, συναισθηματικά. Μιλούσαμε για τα παιδιά μας, είχαμε και δυο πολύ καλά παιδιά και αγάπη πολύ για αυτά. Όλα τα παιδιά είναι καλά, ε αλλά και με όλη αυτή τη συνεργασία στο σχολείο με το Σύλλογο Γονέων, τον παρακολουθούσα πώς σκεφτόταν, πώς ενεργούσε, τι άνθρωπος ήταν, τι είχε μέσα του. Ερχόταν κάθε πρωί πριν τη δουλειά του να με δει, να μιλήσουμε, να κάνουμε έρωτα με πάθος. Εκεί ταιριάξαμε πολύ. Όμως έστεινε συνεργάτες του στη δουλειά για να είναι μαζί μου κάποιες ώρες. Έβρισκε πάντα ψεύτικες δικαιολογίες στο τηλέφωνο. Αυτό δεν μου άρεσε, αλλά το, παρα παρέβλεψα αρχικά. Δεν παραβλέπουμε τίποτε από αυτά που δεν μας αρέσουν. Ε. Άκουγε έντεχνο τραγούδι πολύ, εστίαζε στο νόημα των στίχων, του άρεσε να του διαβάζω ποίηματα, αγαπούσε τη ζωγραφική, ήταν πολύ τρυφερός, στοργικός, ήρεμος τύπος, χαλαρός και τη συζήτηση. Κάποια στιγμή αργότερα στο δικό του σπίτι που νίκιασε έφερε ένα καβαλέτο και ζωγράφισε από μνήμης με κάρβονο έναν πίνακα του Πικάσο για μένα. Εντυπωσιάστηκα. Εγώ ήμουν ειλικρινή από την αρχή που γνωριστήκαμε. Του είπα ότι θέλω ξεκάθαρε καταστάσει, ότι δεν βάζω όποιον και όποιο στο σπίτι στα παιδιά μου, που ήξεραν και τα παιδιά του από το σχολείο κλπ. Κατάλαβες, το έπαιξα αυστηρή, ούσα πληγωμένη κι εγώ από το χωρισμό μου. Του είπα ότι έχω βάλει τον πύχη ψηλά, να καταλάβει ότι μόνο σοβαρή σχέση με ενδιαφέρει και αυτή με προποθέσει. Κυρίω να είναι ελεύθερο και επαγγελματικά να στέκεται στα πόδια του, να στηρίξει τα παιδιά του και τον εαυτό του. Η γυναίκα του δούλευε στα σώματα ασφαλεία και πάτησε σε αυτό για να μου το παίξει καταπιεσμένο. Το χάψα γι' αυτό. Δεν την είχα γνωρίσει από κοντά ακόμη. Περνώντα ο καιρό, με ρώτησε γιατί, αφού βλέπω ότι ταιριάζουμε και αγαπιόμαστε, δεν κάνω κίνηση να μείνουμε μαζί, να τον φέρω σπίτι μου δηλαδή. Του απάντησα ότι αν δεν βγει πρώτα το διαζύγιο του, κάτι που του έφερα βαριέως ότι δεν ήταν και εντελώ ελεύθερος όπως εγώ δηλαδή, και αν δεν τον δω να τα καταφέρνει εντελώ μόνο του σε δικό του σπίτι, εντελώ μόνο του σε δικό του σπίτι όπως έκανε και ο πρωινά μου, δεν θα μπορούσα να τον εμπιστευτώ, να στηριχτώ πάνω του και να, πάρω, και να κάνω το επόμενο βήμα. Μου έλεγε πόσο ερωτευμένο ήταν και ότι τον είχα εντυπωσιάσει ως γυναίκα με το δυναμισμό μου. Μια φορά μου ζήτησε κάτι λίγα δανεικά και του τα έδωσα για να τον δοκιμάσω πιο πολύ πόσο αξιόπιστο θα ήταν και αν θα μου τα επέστρεφε σε λίγο καιρό όπω είχε πει. Το έκανε. Συνήθω οι απαταιώνε δανείζονται, τα επιστρέφουν, ξαναδανείζονται, τα ξαναεπιστρέφουν και την τριτη τέταρτη φορά δεν τα επιστρέφουν. Τον πίεζα με το διαζύγιο, τον ρωτούσα αν πήγαινε στον δικηγόρο και πότε θα βγει. Μου έλεγε ότι δεν θέλει γυναίκα του και δημιουργεί προβλήματα. Δεν μου ακούγονταν καλά όλα αυτά. Το κατάλαβε ότι αμφέβαλα και πήγε και νοικία σε ένα διαμέρισμα κοντά στη δουλειά μου, που είναι μακριά από τον τόπο μου, σε άλλη συνοικία, για να βλεπόμαστε μετά τη δουλειά μου, είπε. Βράδυ. Δεν είχε φέρει πολλά ρούχα στο νέο σπίτι, ελάχιστα, καμπανάκι. Είχε αγοράσει βέβαια κουζίνα, ψυγείο κλπ, αλλά δεν τον είδα να τα χρησιμοποιεί. Του είπα κοιτώντα τη σχεδόν άδεια του ότι το διαμέρισμα είναι σαν γαμιστρόνας. Είπε ότι τα πουκάμισα τα άφησε πίσω γιατί δεν τα ήθελε πια. Τον ανάγκαζε η γυναίκα του να τα φοράει. Αυτό θα φορούσε πια πιο σπορούχα. Μαλακίε. Δεν πίστηκα και πολύ ότι είναι το μελλοντικό του σπίτι. <κυκυκ> και καλά έκανε. Περίμενα να δω το χαρτί διαζυγίου πρώτα και μετά όλα τα άλλα. Δικαιολογίε είχε άφθονε. Ότι δεν έμενε πολύ σπίτι, είχε πολλή δουλειά κλπ. Μετά έφερε και το καβαλέτο να μου ζωγραφίσει κάτι για να δώσει μια νότα ρομαντισμού στη σχέση μα, στην προσπάθεια του να με πείσει ότι όλα για μένα τα κάνει και ότι αλλάζει ζωή. Πολλά βράδια έφευγα από το νέο σπίτι του αργά μετά τι 12 τα μεσάνυχτα και επέμενε να του στείλω μήνυμα όταν φτάσω. Εγώ, επειδή είμαι λίγο ανεξάρτητη και τσαούσα, τσαντίστηκα και του είπα ότι δεν είμαι έφηβη να με ελέγχει ο γονιό μου. Ποτέ δεν λειτουργούσα έτσι. Το είδα σαν σημάδι ελέγχου και όχι αγάπης. Αργότερα κατάλαβα γιατί τον έκοφτε τόσο τι ώρα ακριβώ έφτανα σπίτι μου. Και εμεί βάζουμε κάποιε ιδέε στο μυαλό μα. Πήγαμε και διακοπέ λίγε μέρε το καλοκαίρι, τον 7ο μήνα της σχέση μα. Έπιανα κάτι βράδυ και κάτι τηλέφωνα ανεξήγητα από τη γυναίκα του και στην εκδρομή που πήγαμε ένα τηλεφώνημα που κράτησε ώρα. Δεν μου καλοφαινόντουσαν αυτά τα ξαφνικά τηλεφωνήματα, αλλά όλα τα δικαιολογούσε με έναν τρόπο πιστικό. Τα καμπανάκια μου... είχαν γίνει πολλά κάποια στιγμή και απέτησα να μου πει αν πήρε τελικά διαζύγιο ή όχι. Είπε ναι, φυσικά. Του ζήτησα το χαρτί να το δω. Μου είπε το έχει το αυτοκίνητο. Του λέω φέρ το τώρα. Τάχασε με κοίταζε σαν χαζός. Δεν το έχεις πάρει έτσι. Κατέβασε το κεφάλι και άρχισε να λέει πάλι για τη γυναίκα του ότι αναβάλει τα ραντεβού με τον δικηγόρο κλπ. Εκεί κατάλαβα ότι λέει ψέμα χοντρό και έφυγα από το σπίτι του. Για να μην στα είχαν περάσει ήδη 7 μήνες και είχα αρχίσει και προβληματιζόμουν. Τι να κάνω, πώς να προχωρήσω. Και μια μέρα που είχε έρθει στο σπίτι μου, δεν περνάνε δυο λεπτά και χτυπάει το κουδούνι η γυναίκα του. Ξαφνιάστηκα. Μου λέει, τον είδα που έφυγε από το σπίτι και τον ακολούθησα. Τη λέω, γιατί τον παρακολουθείς, αφού έχετε χωρίσει. Δεν έχουμε χωρίσει, μου λέει. Εγώ δεν αντέχω άλλο και του λέω να χωρίσουμε και εκείνος δεν θέλει. Μου έπεσε το σαγόνι. Και μπας. Εκείνος να μας ακούει με σκυφτό κεφάλι Και ξαφνικά σηκώνεται, ανοίγει την πόρτα και φεύγει Ο δηλός Τα χασα Πιάσαμε την κουβέντα τη είπα ότι με τον άντρα τη είμαστε φίλοι Τι να τη έλεγα ήταν ταραγμένη αρκετά, τη έλεγαν μπουρδε. Καλά έκανε και δεν τη του είπε, δεν είχε κανένα νόημα. Να πάνε σε σύμβουλο γάμου, ενώ η καρδιά μου είχε σπάσει. Ειδικά μετά που μου είπε ότι αυτός γυρίζει σπίτι τους πολύ αργά τα βράδια. Γι' αυτό ήθελε αυτός να του στέλνω μήνυμα αν έφτασα, μην τον πετύχω στο δρόμο να επιστρέψει στη γυναίκα του. Τη ρώτησα όλον αυτό τον καιρό που έχουν προβλήματα αν κάνουν σεξ κανονικά. Εκείνη είπε ναι, εκεί τρελάθηκα, αλλά τσακώνονται και γι' αυτό αυτοί θέλει να χωρίσουν και αυτό αρνείται. Αυτός! Εμένα ο κύριος μου έλεγε άλλα Ήθελε να με πείσει να κάνουμε σεξ χωρίς προφύλαξη, αλλά το αρνήθηκα. Το πολύ πολύ να κάνουμε μαζί ένα παιδί, είπε. Εγώ δεν θέλω τώρα άλλο παιδί, του είπα. Του είχα πει και επέμεινα στην προφύλαξη. Άρα κοιμώντουσαν μαζί όλου αυτού του μήνε. Το διαμέρισμα ήταν για να μου κλείσει τα μάτια. Ο κύριο ήθελε και τη γυναίκα του και την ερωμένη του. Την επόμενη μέρα ήρθε κλαίγοντα, έπεσε στα γόνατα και με παρακαλούσε με λιγμού να μην τον αφήσω ότι να θα χώριζε σε λίγο καιρό, ότι ήταν πολύ ερωτευμένος μαζί μου και τέτοιες πουτσες μπλε... <Κι> <Κι> που λες και εσύ και λοιπά και λοιπά και τέτοιες... Ε, είπα τη λέξη. Και τέτοιες μπλε που λες και εσύ ροζ και λοιπά και λοιπά. Του είπα ψύχρεμα. Το ψέμα δεν το ανέχομαι και στο είχα πει. Έπαιξε και έχασε, φίλε μου. Του άνοιξα την πόρτα και τον πέταξα έξω. Το πρώτο μου σοβαρό όχι σε άντρα. Μετά ενώ έτρεμα είπα όχι δεν θα κλάψεις. Έβαλε ένα ποτό, άναψα ένα τσιγάρο και είπα ποτέ πια άλλοι μαλάκες στο σπίτι μου. Ποτέ πια άλλοι μαλάκες στο σπίτι μου. Και το τήρησα πιστά. Ένα χρόνο αυτός προσπαθούσε μέσω άλλων, του αδελφού μου, φίλων και άλλων, να με πείσει να τον δεχθώ αρνιόμουν και δεν του ξαναμίλησα. Χώρισε λίγους μήνες μετά, αλλά εμπιστοσύνη μου σε εκείνον είχε κλονιστεί για πάντα. Πολύ καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε που δεν τον πήρε μετά. Συνειδητοποιούσα βέβαια όσο καιρό τα είχαμε ότι ναι μεν τον αγαπούσα αλλά δεν ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του όσο εκείνο έδειχνε για να σκεφτώ συμβίωση και του το είχα πει ευθέως ότι αυτό μου βγάζει για κάποιο λόγο. Μετά από ένα χρόνο έμαθα ότι γνώρισε άλλη γυναίκα που τον σπίτωσε, την παντρεύτηκε και της έκανε δυο παιδιά. Είπα να μου λείπει. Έτσι. Ευτυχώ απαλλάχτηκα από προβληματικού και δήθεν τέλος καλό. Εδώ θέλω να πω την εμπειρία μια φίλη μου η οποία είχε παντρευτεί μικρή. Έκανε και ένα παιδί και είχαν θέματα με τον άντρα της και χώρισαν και μετά ενώ ήταν μονογονιός με ένα παιδί, το οποίο παιδί της ήταν στην εφηβεία και ήταν μοιρασμένε οι ευθύνε ανάμεσα σε αυτήν και στον πρώην άνδρα της και οι πρακτικές ευθύνε και οι οικονομικές, πήγε ένα ταξίδι. Σε εκείνο το ταξίδι γνώρισε έναν τύπο ο οποίος της έκανε love bombing και έμεινε έγκυος. Από την αρχή της σχέσης τους φαινόντουσαν σαν τα καμπανάκια. Εκείνος έπινε ποτό. Δεν μετακόμιζε στην περιοχή που έμενε η φίλη μου. Έμενε κάπου μακριά. Να μην σας τα πολυλογώ. Κατέληξε να παντρευτεί αυτόν τον άνθρωπο και να ζουν από απόσταση. Παντρεμένοι από απόσταση. Έκαναν κι άλλο ένα παιδί. Και στο τέλος αυτή η κοπέλα βρέθηκε στα 45 της χωρισμένη με τρία παιδιά και τα δύο παιδιά τα μικρά τα μεγάλωσε μόνη της χωρίς καμία οικονομική ενίσχυση από τον δεύτερο άντρα της εντός αγωγικών γιατί δεν ήταν γάμος αυτό το πράγμα. Δηλαδή περνούσαν κάποιες μέρες μαζί και μετά αυτός στην περιοχή του και αυτή στην περιοχή της είχε τις δουλειέ του υποτίθεται και δεν μπορούσε να τις αλλάξει και ξέρω εγώ. Και πολλά χρόνια μετά μου έλεγε ότι έκανα τεράστιο λάθος που ενώ α, ήμουν διαζευγμένη με παιδί και είχα τη ζωή μου τακτοποιημένη και στρωμένη, μπήκα στη διαδικασία άσκευτα και άκρητα να δημιουργήσω οικογένεια με έναν άνθρωπο που δεν γνώριζα, τον οποίον ερωτεύτηκα και ραυνοβόλα, είπαμε ο κεραυνοβόλος έρωτας είναι ψυχοπαθολογική έλξη, και αντί να το σταματήσω εκεί και να πω εντάξει έκανα ένα παιδί, μεγαλώνω το παιδί, αναλαμβάνω την ευθύνη μου, και σταματώ, προσπάθησε να τον φέρει στον καλό δρόμο, προσπάθησε να τον βοηθήσει να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ. Ο άνθρωπος αυτός τελικά έγινε πλήρως αλκοολικός. <laughs> Είχε πάθει και κύριο εσύπατος από είχα ακούσει σε κάποια φάση. Και έκανα και δεύτερο παιδί και νόμιζα ότι δημιούργησε οικογένεια, ενώ στην ουσία τι έκανα, έφερνα παιδιά στον κόσμο να ταλαιπωρούνται και εκείνα επειδή ο πατέρας τους δεν ήταν παρόν και να περιπλέκω κι εγώ τη ζωή μου όλο περισσότερο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είτε μία γυναίκα έχει ήδη παιδιά, είτε δεν έχει. Γιατί έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι το να κάνεις παιδί είναι κάτι τέλειο και είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Είναι ωραία να κάνεις παιδί, αλλά να το κάνεις κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες. Και αν θα το κάνει μόνη σου, να το κάνει συνειδητά μόνη σου. Όχι πέφτω στα δίχτυα κάποιου ο οποίος μου δείχνει υπερβολική αγάπη, μου κάνει love bombing, με εγκαστρώνει για να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Οικονομικά, πρακτικά και λοιπά και μετά. Όχι, δεν είναι τρόπος αυτός να κάνεις παιδί. Πάμε να ακούσουμε την επόμενη ιστορία της φίλης. Η επόμενη παρολίγων σχέση μου ήταν μετά από 13 χρόνια με ένα γιατρό χωρισμένο που μάντεψε έλεγε αρχικά ψέματα για την ηλικία του, για το διαζύγιο κλπ. Μετά τον πέρασα από ανάκριση. Μετά που τον πέρασα από ανάκριση μου είπε «Θα ζητούσες και ταυτότητα» «Εννοείται» του είπα γελώντα. και το ομολόγησε όλα. «Ζούμε χωριστά με τη γυναίκα μου» είπε «Αν είναι να ξαναπαντρευτώ τότε θα βγάλω διαζύγιο γιατί να πληρώνω τώρα» είπε ο έξυπνος και τσιγκούνης. Σε ένα μήνα τον έστειλα. Δεν ταιριάζαμε άλλωστε σε πολλά. Και όταν τα ψάχνει όλα από την αρχή σε βάθο, χωρί ντροπή για τι ερωτήσει που κάνει, τότε και τον άλλον τον ανακαλύπτει μια ώρα αρχίτερα. Και αν δεν σου κάνει, γλιτώνει από περιέργειε, περιπέτειες άσκοπε. Και α με λένε περίεργοι, για τη δική μου ζωή πρόκειται, του λέω. Να σου πω επίση ότι εδώ και καιρό κάνω ψυχοθεραπεία διαδικτυακά. Πέφτει πολύ κλάμα, αλλά λυτρώνομαι και σκέφτομαι πιο ήρεμα μετά για όλα. Μακάρι να καταφέρω να τις συνεχίσω. Συγγνώμη αν σε κούρασα, η ιστορία που σου είπα η πρώτη... ήταν για μένα τότε ένα πολύ μεγάλο μάθημα σχέσεων. Έκτοτε, μη βρίσκοντας αξιόλογους για σοβαρή σχέση... αρκέστηκα μερικές φορές σε ελεύθερες σχέσεις με νεότερους... για να μην επενδύσω συναισθηματικά, που ήταν σύντομες και όμορφες όπως ακριβώς ήθελα... χωρίς κανένας να με πληγώνει... αλλά με αμοιβαιότητα και ελευθερία... βίωσα ίσως το καλύτερο σεξ της ζωής μου... και αυτό μετά τα 55. Ενδιαφέρον αυτό που λέει η φίλη. Τώρα εδώ και τρία χρόνια... μετά το θάνατο της μητέρας μου... απέχω από το σεξ συνειδητά. Δεν μου λείπει. Τώρα προέχει ψυχοθεραπεία... και να στηρίξω τον εαυτό μου. Είμαι υπέρ των αλλαγών άλλωστε προς το καλύτερο της ζωής μας. Αυτό να πω ότι το χρωστάω σε μεγάλο βαθμό και σε σένα που με βοήθησες με τα βίντεο σου να ψαχτώ και να ανοίξουν παραθυράκια της ψυχής μου και να αναζητήσω να θεραπεύσω το πληγωμένο παιδί μέσα μου. Έχουμε πολλά κοινά βιώματα όσον αφορά γονεϊκή κακοποίηση, σχέση με εκκλησία κλπ. Σε ευχαριστώ και πάλι Να είσαι πάντα καλά και χαρούμενη Τα podcast σου εξαιρετικά Και με ψαγμένο τόνο φωνής Για όσους και καλά ενοχλούνται ξέρεις εσύ Φιλιά και την αγάπη μου Και μου έστειλε και τη φωτογραφία της η φίλη Είναι γλυκύτατη Πολύ όμορφη Και με τίποτα δεν φαίνεται στη ηλικία που λέει ότι είναι 60 και κάτι Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν είναι χρήσιμη για μα η μαρτυρία αυτή τη γυναίκα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη για μα, γιατί είναι μια γυναίκα η οποία πέρασε από όλα. Έκανε κύκλου. Πέρασε από το γάμο, πέρασε από το διαζύγιο, πέρασε από μια ερωτική σχέση η οποία φαινόταν ιδανική. Σκεφτείτε, παιδιά, α, να είσαι διαζευγμένη μητέρα, να γνωρίζει έναν άνδρα ο οποίο είναι στο σύλλογο γονέων του σχολείου που φοιτούν τα παιδιά σα, να τον βλέπει τόσε πολλέ φορέ και τόσε πολλέ ώρε να σου λέει ότι είναι χωρισμένο, να λέει ψέματα ότι είναι σε διάσταση, να λέει ψέματα ότι είναι μόνο. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλη ε, απάτη. Απάτη στην ουσία. Στην ουσία χρησιμοποιούσε την κοπέλα αυτή που μα έστειλε την επιστολή τη χρησιμοποιούσε σαν ένα εκτός που, που ότι τη χρησιμοποιούσε σαν ένα ερωτικό αντικείμενο γιατί της έλεγε ψέματα για να του δοθεί αυτή συναισθηματικά προσπαθούσε να τη χρησιμοποιήσει και οικονομικά και πρακτικά δηλαδή αν αυτή του να, να συγκατοικήσουμε αυτός μπορεί να φεύγει από τη γυναίκα του όπως και έκανε Άλλωστε στη συνέχεια έφυγε από τη γυναίκα του Και εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα του η οποία πήγε στο σπίτι της και χτύπησε το κουδούνι Και αυτός ο δειλός έφυγε πω, πω. η γυναίκα του ε, Κατάλαβε ότι είχε ερωτική σχέση με τη φίλη Έστω και αν αυτή δεν της το είπε Δεν θα ήταν χρήσιμο να της το πει Με ποια εννοία Με την έννοια ότι άμα θέλουμε να δούμε βλέπουμε από τη στιγμή που η κυρία που έστειλε το email όταν έμαθε ότι αυτός ήταν παντρεμένο και ότι της έλεγε ψέματα διέκοψε κάθετα αμέσως τη σχέση καλά έκανε και δεν το στη γυναίκα του. Τώρα δεν τη το έλεγε για να συνεχίσει τη σχέση εκεί θα είχε ευθύνη ότι συνέχιζε μια σχέση εν γνώση της ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν παντρεμένο κανονικά και ότι τα ψέματα όλα αυτά που τη έλεγε, ότι δεν κοιμάται με τη γυναίκα του και ότι δεν το ένα και ότι δεν το άλλο. Να ξέρετε ότι είναι κλασικό ψέμα που λένε οι παντρεμένοι που θέλουν να φτιάξουν εξουσιακή σχέση ότι δεν κάνουν σεξ με τη γυναίκα του. Αντιθέτω, αντιθέτω, πολλοί παίχτε, πολλοί γυναικάδε, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν μια εξωσυγική σχέση για να έχουν ποικιλία ερωτική στη ζωή τους Πολύ συχνά λένε ψέματα πως δεν κάνουν σεξ με τη γυναίκα τους Προκειμένου να πιστέψει η νέα γυναίκα που θα ξεγελάσουν Που θα τις πούνε ότι είναι έτοιμη έτοιμοι να χωρίσουν κλπ Να πιστέψει τη δακρύβρεχτη ιστορία Να τους ερωτευτεί και να τους παρέχει καλύτερη σεξουαλική και ερωτική εμπειρία Ξαναλέω ότι υπάρχουν εξαιρέσει, οι οποίε όμω δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να τονίζουν τον κανόνα. Όντω, έχω στο μυαλό μου άνθρωπο, ο οποίο ήταν παντρεμένο πολλά χρόνια. Όντω, για πολλά χρόνια δεν έκανε σεξ με τη γυναίκα του και όντω, όταν γνώρισε και ερωτεύτηκε μια άλλη γυναίκα, χώρισε από τη γυναίκα του και μετά έκανε σχέση μαζί τη. Αυτό όμω είναι η εξαίρεση του κανόνα που έλεγε ότι δεν έκανε σεξ με τη γυναίκα του και τον εννοούσε. Οι περισσότεροι που λένε ότι δεν κάνουν σεξ με τη γυναίκα του λένε ψέματα. Και το λένε ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια ψευδέστηση αμοιβαιότητας συναισθημάτων, μια ψευδέστηση μονογαμικότητας μέσα στην εξουσιαστική σχέση. Πόσο γελίο είναι αυτό, μονογαμικότητα στην εξουσιαστική σχέση και είναι ακόμη πιο γελίο που πολλοί παντρεμένοι έχουν θέμα και απαιτούν να τους είναι απολύτω πιστοί οι ενώ αυτοί μπορεί να πηγαίνουν και με άλλε γυναίκε και να πηγαίνουν και με τη γυναίκα του. Θέλω να πω ότι ένα άνδρα παντρεμένο, ο οποίο απατάει τη γυναίκα του χωρί δυσκολία, Απατάει και την ερωμένη του χωρίς δυσκολία και απατάει και αυτή με την οποία να πατάει την ερωμένη του χωρίς δυσκολία. Εντάξει. Ε, μόνο λύπη μπορώ να αισθανθώ για τη γυναίκα τη δεύτερη που παντρεύτηκε αυτό μετά και τη έκανε και δύο παιδιά, γιατί σίγουρα με τέτοια μυαλά δεν νομίζω να πέρασε καλά η γυναίκα και δεν ξέρω και δεν μα νοιάζει κιόλα αν είναι ακόμη μαζί ή όχι. Ούτε σημαίνει ότι αν κάποιοι παραμένουν μαζί, ότι είναι και φτυχής, οπωσδήποτε. Δυστυχώς το ψέμα είναι μεγάλη ε, αλητία και αυτή η μεγάλη αλητία υπάρχει συχνά σε αυτόν τον αρκεσιστικό κόσμο που ζούμε και πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να παραδεχθούν τις αλήθειες τους, δεν θέλουν να παραδεχθούν τις πραγματικές αιθήκες της ζωής τους και νομίζουν ότι με το να ξεκελάσουν μια κοπέλα θα, θα βιώσουν κάτι ονειρικό και θα είναι όλα πολύ ωραία και θα ξεφύγουν από τα προβλήματά τους. Έχω ακούσει περιπτώσεις που άντρε παντρεμένοι συστήνονται ω ελεύθεροι, ειδικά όταν γνωρίζονται με γυναίκε από εφαρμογέ κλπ. που δεν είναι στο ίδιο περιβάλλον. Α πούμε, αυτό τη γνώρισε στο σχολείο. Οπότε ήξερε αυτή ότι αυτό είχε παιδιά και ότι είχε μετακομίσει πρόσφατα με τη γυναίκα του σε εκείνη την περιοχή ε, περιπτώσεις γυναικών που γνωρίζουν κάποιον άντρα μέσα από μια εφαρμογή γνωριμιών όπως το Tinder για παράδειγμα ο οποίος δηλώνει single, ελεύθερος, δεν έχει παντρευτεί ποτέ και έχω ακούσει περίπτωση που έλεγε και ένα σωρό λόγους για τους οποίους δεν παντρεύτηκε και ότι η μάνα του ήταν καταπιστική και επειδή η μάνα του ήταν καταπιστική αυτό δεν ήθελε να παντρευτεί μην τυχόν και τον καταπίζει η γυναίκα και τέτοιες μπλε λα ροζ και φούξια και στο τέλος της ημέρας όχι απλώς ήταν παντρεμένος. Και παντρεμένος ήταν και παιδιά είχε και εγγόνια είχε. Και μάλιστα της έλεγε ε, εγώ δεν, δεν, μπορώ να ανεχθώ τα παιδιά και της έλεγε κάτι ιστορίες με αγρίους ότι πήγε λέει ένα... ένα ζευγάρι επίσκεψη στο σπίτι του και ήταν πολύ ζωηρά τα παιδιά και κακομαθημένα, και αυτό χαιρόταν πολύ που δεν έκανε παιδιά. Ενώ στην πραγματικότητα μιλούσε για τα εγγόνια του, ε. Έχει. Έχει άθλιου. Και άθλιε έχει και άθλιου έχει. Λοιπόν. Ε, η φίλη που μα έχει στείλει αυτή την επιστολή και μα είπε μια ιστορία. Και λέει σχεδόν όλα όσα στέλνετε στη Θέκλα τα έχει βιώσει. Έχει βιώσει, όπω μα είπε, και τι ελεύθερε σχέσει με νεότερου. Και λέει, έκανε το καλύτερο σεξ στη ζωή τη μετά τα 55. Το οποίο είναι ένα αρκετά έτσι, ενθαρρυντικό μήνυμα για το ότι μια γυναίκα ακόμη και στην ηλικία των 55 ετών που ίσως να έχει και μηνόπαυση, συνήθως έχει υπάρχει και η μηνόπαυση στα 55 χρόνια εάν είναι οι κατάλληλες συνθήκες μπορεί να απολαύσει τον έρωτα και το σεξ αυτό είναι χαρούμενο, για μας είναι ένα καλό μήνυμα Προφανώ, όταν λέει ελεύθερη σχέση, εννοεί μια σύντομη σχέση που να κρατήσει λίγο καιρό και να έχει σκοπό μόνο την ερωτική συνέβρεση και όχι κάτι παραπάνω. Από τη στιγμή που μπορούσε να το διαχειριστεί και το διαχειρίστηκε χωρί να τη κάνει ζημιά, μπράβο. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι, και οι άνδρες και οι γυναίκε, άμα είμαστε ειλικρινεί με τον εαυτό μα, άμα ακούμε τον εαυτό μα, άμα ακούμε το σώμα μα, άμα ακούμε τα συναισθήματά μα, άμα κρουαζόμαστε τι βιολογικές μας ανάγκες, τις συναισθηματικές μας ανάγκες, μπορούμε να είμαστε ξεκάθαροι και αν αυτό το οποίο χρειαζόμαστε στην παρούσα φάση είναι σεξουαλική δραστηριότητα, δεν θα παραμυθιάζουμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε άλλους ανθρώπους ότι θέλουμε αγάπη, ότι θέλουμε έρωτα, ότι θέλουμε μια μονογαμική σχέση, ότι θέλουμε συγκατοίκηση, ότι θέλουμε άλλα πράγματα. Και ξαναλέω, εάν δύο άνθρωποι είναι ξεκάθαροι μεταξύ τους, συναντιούνται και ξεκάθαρα δηλώνουν ότι θέλω μόνο αυτό μέσα από αυτές τις ηθίκε που συμφωνούν και οι δύο, δεν μας πέφτει λόγος. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν ο ένας από τους δύο θέλει να περάσει καλά, χωρίς αυτό να έχει κάποια συναισθηματική βάση, αλλά λέει ψέματα και παρουσιάζει τον εαυτό του κάποιον ο οποίο έχει συναισθήματα, βιώνει συναισθήματα και θέλει συναισθήματα. Γιατί το έχουμε πει πολλέ φορέ ότι το σεξ με συναισθήματα α, για του ναρκιστού που ψάχνουν ναρκιστική τροφοδοσία είναι καλύτερο από το σεξ χωρί συναισθήματα. Είναι όλα στο μυαλό. Όλα εδώ είναι. Εγώ θέλω να πω ότι έχω έναν προβληματισμό σε σχέση με αυτές τις ελεύθερες σχέσεις ο οποίος προβληματισμός μου είναι νομίζω η φίλη όταν λέει ελεύθερη σχέση δεν λέει ακριβώς αυτό που σημαίνει ελεύθερη σχέση η ελεύθερη σχέση είναι το δύο άνθρωποι έχουν σχέση αλλά συμφωνούν ότι και ο ένας και ο άλλος θα πηγαίνει και με άλλους ανθρώπους ενώ οι σεξουαλικέ μόνο σχέσεις νομίζω ε, έχω μια επιφύλαξη ότι κάποιες γυναίκες και κάποιοι άντρε. Πέφτουν στην παγίδα να νιώσουν ερωτικά συναισθήματα για τον άνθρωπο με τον οποίο έχουν μια μόνο σεξουαλική σχέση και μετά να ταλαιπωρούνται. Και ότι πρέπει να είσαι πολύ ξεκαθαρισμένο με τον εαυτό σου για να μην ταλαιπωρεί. Και όταν μπαίνει στη διαδικασία να έχει μια σχέση η οποία είναι μόνο σεξουαλική, να έχει υπόψη σου ότι είτε εσύ μπορεί να κολλήσει είτε ο άλλο μπορεί να κολλήσει και να υπάρχουν παρατράγουδα. Είναι όμω όλα επιλογέ. Και αφορούν του ανθρώπου που τα επιλέγουν και αυτό το οποίο καθιστά μια ερωτική σύνδεση, μια σεξουαλική σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων έντιμη ή όχι, είναι η ειλικρίνεια μεταξύ των δύο ανθρώπων και το να μην θέλει ο ένας να ξεγελάσει τον άλλον, να μην θέλει ο ένας να εκμεταλλευτεί τον άλλον και να σέβονται ο ένας τον άλλον Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη για το μοίρασμα. Το κομμάτι στο οποίο βρίσκεται τώρα στα 60 της που κάνει ψυχοθεραπεία Προφανώ, κλείσει ένα κύκλο στη ζωή τη με το θάνατο τη μητέρα τη, που κάνει ψυχοθεραπεία και μάλιστα περιγράφει και ότι κλαίει κάθε φορά που κάνει ψυχοθεραπεία. Άρα το ζει, το βιώνει έντονα. και που δεν έχει ανάγκη να κάνει ερωτική σχέση. Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό σημείο στη ζωή τη, που σημαίνει ότι έχει αρχίσει να ασχολείται επιτέλου 100% με τον εαυτό τη. Προφανώ, έχουν μεγαλώσει και τα παιδιά τη και έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Και τώρα έχεις να ανακαλύψεις πολλά άλλα για τον εαυτό σου φίλη και σου εύχομαι ολόκαρδα και να τα ανακαλύψεις και να τα χαρίσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μοίρασμα. Φιλιά.